Λάζαρο Σαββίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ, κύριε Σαββίδη. Εγώ για να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Στεριόπλε. Θέλω να ξεκινήσουμε με έναν μίνι απολογισμό των ευρωεκλογών. Ευρωεκλογές που δεν εξελίχθηκαν πολύ καλά για την Ένωση Κεντρών. Αυτό είναι η αλήθεια. Τουλάχιστον δεν είχε τα αποτελέσματα που περιμένουμε. Πάντως θα πρέπει να εκφράσω τη δική μου άποψη σχετικά με μια μαθηματική στατιστική την οποία διάβασα λίγα προσφάτως. Παρακαλώ. Είμαστε ίσως το μοναδικό κόμμα το οποίο είχε αύξηση 123% στους ψήφους. Ναι, μεν δεν βάλαμε ευρωβουλευτή, αλλά από 0,45 πήγαμε στο 1,45. Είναι μια αύξηση 123%. Μάλιστα. Αυτό για μας, γιατί πρώτη φορά που κατεβαίνουμε ως κοινοβουλευτικό κόμμα, εννοώ πρώτη φορά σε ευρωεκλογές και προσωπικώς, είναι μεγάλη επιτυχία. Προφανώς βαδίζουμε λίγο πιο αργά από ό,τι θα περιμέναμε, αλλά αυτό θα πρέπει να δούμε ποιες συνιστώσεις το οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Υπάρχει μια πρώτη εξήγηση. Η πόλωση, ο δικοματισμός και το καθεξής. Υπάρχει μια πρώτη εξήγηση, δηλαδή, που αφορά κυρίως τον δικοματισμό. Είναι αυτό. Θεωρώ ότι η φοβία του κόσμου, η οποία έχει αναπτυχθεί στο μέγιστο βαθμό από τα μέσα ενημερώσεως, κυρίως των κεντρικών, των μεγάλων πόλεων, προς τον απλό κόσμο, νομίζω ότι πιάνει κακώς, αλλά πιάνει τόπο. Πιάνει τόπο, ε. Βέβαια, έχει φοβηθεί ο κόσμος, διότι θέλοντας να απομακρύνουν το ΣΥΡΙΖΑ ορθότατα από τις κυβερνητικές θέσεις, θεωρούν ότι η εκδικητική ψήφος προς το ΣΥΡΙΖΑ και υπέρ της Νέας Δημοκρατίας θα φέρει καλό αποτέλεσμα. Θα φέρει ακριβώς το αντίθετο. Και ξέρετε, θα ήθελα να πω κάτι επ' αυτού. Θεωρώ ότι ζω μια προμνησία ή όπως το λέμε εδώ στη Ρούμελη, ένα ντεζαβού. Θυμάστε, πριν 4-5 χρόνια ήμασταν πάλι εδώ και συζητάγαμε και έλεγα απευθυνόμενος προς τους ψηφοφόρους, μην ψηφίζετε ΣΥΡΙΖΑ, θα μας καταστρέψουν. Νομίζω ότι έχετε και τα στιγμιότυπα που μπορείτε να τα βάλετε. Δυστυχώς δεν εισακούστην. Κοιτάξτε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Πουλήσαμε κυριολεκτικά την ιερότητα, την πολιτισμική ιερότητα της Μακεδονίας. Υπογράφτηκε άλλο μνημόνιο. Ήρθαν οι αυξήσεις, ήρθαν άλλα μέτρα. Βάζουν τους μετακλητούς τους όπου και όποτε θέλουν. Η Βουλή έχει αυξήσει κατά 100% το προσωπικό της. Όλα αυτά πληρώνονται από τους φορολογουμένους. Δεν θα αλλάξει κάτι με το Μητσοτάκη. Λυπάμαι που το λέω. Γιατί είναι μια δοκιμασμένη τακτική. Εξάλλου, μην πάτε μακριά. Ψηφίσανε ΣΥΡΙΖΑ για όλα αυτά τα οποία έκανε η Νέα Δημοκρατία επί 40 χρόνια. Δυστυχώς ήρθε μια άλλη Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, με το ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα πάμε να μπούμε και πάλι σε ένα φαύλο κύκλο, να αναδείξουμε πάλι τη Νέα Δημοκρατία, δυστυχώς, σε κυβερνητικό σχηματισμό. Θα έπρεπε ο κόσμος να δώσει ευκαιρία στα μικρά κόμματα. Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών είχε διαχρονικά, αν όχι τον πιο καθαρό, από τους πιο καθαρούς πολιτικούς λόγους. Όντως. Και βλέπουμε ότι αυτή η συσπήρωση ξανά στο διπολισμό, δικοματισμό, είναι αυτή που αφήνει απ' έξω σε εισαγωγικά τις καθαρές φωνές. Ακριβώς. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο συμβαίνει. Αυτό είναι και η δική μας πολιτική εκτίμηση. Έχετε δίκιο. Γι' αυτό και τη μεταφέρω έτσι. Τι φταίει και δεν ακούνε καθαρά οι πολίτες? Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο δεδομένα στα οποία θα έπρεπε να προσαρμοστούμε. Υπάρχουν και τα προηγούμενα δεδομένα. Δηλαδή ότι έχεις φάει απεριόριστες φαλιάρες ως πολίτης αυτής της χώρας από την πόλωση. Τι δεν καταλαβαίνει ο πολίτης? Να σας πω, η προσωπική μου καθαρός εκτίμηση έγεται σε δύο παραμέτρους. Η πρώτη είναι ότι ο Έλληνας ψηφοφόρος θα πρέπει κάποια στιγμή να αφήσει μακριά από την κάλπη το συναισθηματισμό και την ιδιοτέλειά του. Τι σημαίνει αυτό? Ψήφιζε ο πατέρας μου, ο παππούς μου, η γιαγιά μου, η μητέρα μου, το τάδε κόμμα, το ψηφίζω κι εγώ. Χωρίς να έχω γνώση. Αυτό είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα για τις επόμενες γενιές. Ο Πλάτων έλεγε: γνώμη έχεις. Γνώση για να έχεις γνώμη έχεις. Αυτό είναι το διακύβευμα στην προκειμένη περίπτωση. Αν σου λοιπόν ιδιορίσει το παιδί στο δημόσιο, όμως θα κάνει. Εκεί θα κατέληγα. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Ότι η ιδιοτέλεια, δηλαδή εφόσον εγώ είμαι εντάξει, εφόσον εγώ περνάω καλά, εφόσον η σύνταξή μου δεν περικόπτηκε όπως τον άλλον, θα ψηφίσω αυτόν τον οποίο θέλω. Και αυτό, αν θέλετε, είναι το επόμενο έγκλημα το οποίο κάνω. Διότι και πάλι αυτό στρέφεται κατά των επομένων γενεών. Δεν είναι να ικανοποιηθεί, ξέρετε, μια συγκεκριμένη μυϊκή ομάδα του πληθυσμού. Εδώ είναι τι γίνεται στην πατρίδα μας γενικότερα. Μπορεί εγώ, ας πούμε, να περνάω καλά, να παίρνω ένα καλό μισθό. Τι να το κάνω όμως όταν ο διπλανός μου πεινάει ή δεν έχει το παιδί του να βρει δουλειά να δουλέψει? Αυτό πρέπει να δούμε σε κάθε εκλογική διαδικασία και αυτό συζητάγαμε και πριν 4-5 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει αποδείξει ο Έλληνας ότι νοιάζεται πολύ για το διπλανό. Όχι, προφανώς. Μήπως νοιάζεται Έλληνος περισσότερο, μάλιστα, να δει πώς η γίδα του γείτονα θα κάνει λιγότερο γάλα από τη δική του. Αυτό θα σας έλεγα τώρα. Είναι αυτό δυστυχώς το οποίο έλεγε, θυμάστε, και ο Μακαριστός, ο Χριστόδουλος, να ψηφίσει κατσίκα του γείτονα. Αυτό πληρώνουμε. Αυτό πληρώνουμε. Όταν 45 χρόνια σου καίνε ένα δάσος, είναι δυνατόν να φωνάξει αυτούς που το κάψανε για να στο διδροφητεύσουν? Θα στο ξανακάψουν. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Τι δεν βλέπει καλά ο πολίτης? Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ρίση του Πάγκαλου, ότι σας διορίζαμε μαζί τα τρώγαμε, καλύπτει ένα μεγάλο κομμάτι. Ας μην κοιτάτε ότι το 65-70% ψηφίζει αυτά τα κόμματα. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ναι. Κουκουέ, Κινάλ, ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αυτό είναι και το δυστύχημα. Το καταλαβαίνετε. Δεν ξέρουν τι ψηφίζουν. Οι νέοι που έρχονται από κάτω δεν μπορούν να αλλάξουν και την άποψη των από πάνω. Σε αυτούς, αγαπητέ. Που ίσως έχουν και μια δογματική έτσι, κατάσταση. Κοιτάξτε, στο κεφάλι τους. Είναι αυτό το οποίο είπατε πριν. Σε αυτούς λειτουργεί το συναίσθημα. Το συναίσθημα. Δηλαδή, το είπε ο πατέρας μου, το είπε η μητέρα μου, το είπε ο παππούς μου. Κατά συνέπεια, δεν μπορώ να το στεναχωρήσω, πηγαίνει εκεί. Θα έπρεπε οι νέοι να κάνουν τη δική τους επανάσταση. Δεν την κάνουν. Φοβούμενα και αυτά. Δεν υπήρχε η ενημέρωση. Τώρα δεν υπάρχει αυτή η δικαιολογία. Όχι, αλλά δηλαδή, κοιτάξτε. Ούτε υπάρχει, ακούω και τη δικαιολογία που λένε τα μεγάλα κανάλια. Παλιότερα έλεγαν οι εφημερίδες, έτσι. Μα δεν, τώρα δεν υπάρχει θέμα. Όμως, υπάρχει όμως και η δυνατότητα να σηκώσεις αυτό το κουτάκι εδώ που το έχουν όλοι στα χέρια τους, mm-hmm. να μπεις στο ίντερνετ και να διαβάσεις τα πάντα. Mm-hmm. Πόσοι πιστεύετε ότι από τους νέους το κάνουν αυτό? Δεν ξέρω πόσοι μπορούν να το κάνουν. Ξέρω όμως ότι αυτοί που μπορούν να επηρεάσουν την άποψη, δηλαδή οι νέες γενιές που έχουν τη δυνατότητα να έχουν σωστή πληροφόρηση, αν θέλουν. Αν θέλουν να έχουν σωστή πληροφόρηση. Αυτό είναι το ένα μεγάλο. Αν θέλεις να έχεις σωστή πληροφόρηση. Το άλλο μεγάλο είναι αν θα πας να ψηφίσεις. Που οι μισοί δεν πάνε. Αναφέρεται επιτυχώς τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το ψηφοφορικό σώμα στη φύση του γενικώς. Το θεωρώ αδιανόητο να υπάρχει έστω 10% αποχή από τις εκλογές. Είναι αδιανόητο κατ' εμέ σε προσωπικό επίπεδο. Αυτό το μεταφέρω και στα παιδιά μου, αν θέλετε, και στους γνωστούς μου. Δεν μπορεί να μην πηγαίνεις να ψηφίσεις, γιατί μόνο αυτό το δικαίωμα έχεις άμα το καλοσκεφτείς. Δεν έχεις τίποτα άλλο. Και μετά διαμαρτύρεσαι όμως τι αποφάσεις παίρνουν οι άλλοι για σένα. Ακριβώς. Μετά κάθεσαι πίσω, βρίζεις αυτόν ο οποίος. Κριτική εκ του ασφαλούς. Τον οποίο εσύ τον εξώθησες να κυβερνήσεις με 30%. Οράτε ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά. Και κάθεσαι και παραπονιέσαι γιατί πούλησε τη Μακεδονία και όλα αυτά τα κοινότυπα τα οποία ζούμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό ακριβώς θα με ρωτήσατε και πριν, εκτός αέρα, σας είπα ότι είμαι θλιμμένος. Εγώ δεν περίμενα ποτέ και ειδικότερα στη Φθιώτιδα, μην πάμε μακριά. Έδωσε 4 έδρες η Φθιώτιδα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς φωνάζαμε από κάτω. Τι κάνετε, αυτό είναι έγκλημα. Καλά, όταν δίνει 4 έδρες, όπως το λέτε εσείς στη Φθιώτιδα στο ΣΥΡΙΖΑ, κάτι έχουν κάνει λάθος και οι άλλοι. Δεν διαφωνώ. Μα προφανώς γι' αυτό σας είπα ότι η εκδικητική ψήφος. Για να είμαστε ξεκάθαροι και με τους πολίτες. Ορθότατον, αλλά προσέξτε. Η εκδικητική ψήφος δεν είναι ψήφος. Είναι κάτι άλλο. Είναι καταδικάση. Είναι εντολή να καταδικάσω αυτούς οι οποίοι έρχονται πίσω μου. Τα παιδιά μου, τα εγγόνια. Να κάνουμε και μια άλλη κουβέντα τώρα, γιατί βλέπω ότι. Ορθώς σας επέλεξε ο πρόεδρος για υποψήφιο βουλευτή της Ένωσης Κεντρών στη Φθιώτιδα. Έχετε συνολική άποψη και συνολική έτσι, κατάρτιση πάνω σε αυτό το θέμα. Όταν μετά από 4,5-5 χρόνια διακυβέρνησης το ποσοστό σου είναι 24%, έχει φθορά. Έχει φθορά ο ΣΥΡΙΖΑ με 24% στις ευρωεκλογές. Κοιτάξτε, θα πρέπει να δούμε όταν λέμε ΣΥΡΙΖΑ τι εννοούμε. Έτσι. Όχι, όχι. Εγώ θεωρώ αυτό που μπορούμε να το συγκρίνουμε είναι με τις προηγούμενες ευρωεκλογές. Ναι, ναι, άλλο θέλω να πω. Όμοια πράγματα μπορούμε να συγκρίνουμε, έτσι. Εντάξει, ναι. Εγώ λέω ότι για 4,5 χρόνια μνημονιακής διακυβέρνησης το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ υψηλό. Είναι, όντως, έχετε δίκιο. Αλλά προσέξτε, όταν λέμε ΣΥΡΙΖΑ, τι εννοούμε? Εννοούμε ένα 3% ή ένα 30% ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι. Ο πρώην υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ναι. ο Λουκάς Αποστολίδης, mm-hmm. μου είπε ότι ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει μόνο Αλέξης Τσίπρας. Τραβάς το Τσίπρα από την εξίσωση και δεν ναι. μένει τίποτα. Ναι, αλλά αυτό όμως δεν λέει τι γίνεται στη βάση και στον εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει έτσι, βάση εκεί. Όχι, υπάρχει. Αυτό που υπάρχει είναι ό,τι έχει μείνει από το κακό ΠΑΣΟΚ, το χείριστο ΠΑΣΟΚ, το οποίο το πληρώνουμε ακόμα και τώρα. Έτσι, το οποίο πήγε και αναβάθμισε όλη αυτή την ιστορία από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι επιμολυσμένοι από τη διαδικασία του φακελώματος. Θα σε βάλω, θα σε διορίσω, πάρε αυτό, θα μπει το παιδί σου, έλα μαζί μου και ούτω καθεξής. Το καταλάβατε. Εγώ θυμάμαι τον κύριο Μπίστη να βρίζει παραδείγματος χάρη το ΣΥΡΙΖΑ πριν συνεργαστεί μαζί του. Θυμάμαι όμως εξίσου. Θυμάμαι τον Άδωνη, τον Γεωργιάδη. Αυτό θα έλεγα. Θυμάμαι όμως επίσης και την κυρία Μπακογιάννη, όταν είχε κάνει το δικό της το κόμμα, να βρει τη Νέα Δημοκρατία ότι έφαγε λεφτά. Όπως και ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος καθίβριζε τη Νέα Δημοκρατία. Το ερώτημα είναι ξεκάθαρο και συνεχές, μόνιμο, διατυπωμένο. Οι πολίτες αυτά δεν τα ξέρουν.
Εδώ είναι, ξέρετε, ένα σημαντικό κομμάτι, κύριε Στεργιόπουλε. Και αυτό το κομμάτι κυριολεκτικά περιλαμβάνει και τη λειτουργικότητα σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή τη λειτουργία, ας πούμε, των εκλεγμένων βουλευτών της Φιότιδος. Κοιτάξτε πώς έχει καταντήσει η Φιότιδα. Για να μην πηγαίνουμε πλέον σε άλλες συζητήσεις πιο μακρινές, οι οποίες εκ των πραγμάτων δεν θα ενδιαφέρουν και τον κόσμο της Λαμίας. Διορίζανε στην έκθεση Λαμίας όποιους θέλανε, με αποτέλεσμα να την κλείσουν. Τα αιματικά λουτρά έχουν καταστραφεί παντελώς. Είναι ένας κοινός βόθρος. Πας από εκεί δηλαδή και πιθανόν θα αρρωστήσεις. Ο ιερότερος χώρος ο οποίος υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο, οι Θερμοπύλες, το λέω και ανατριχιάζω, έγινε χώρος φιλοξενίας λαθρομεταναστών και όχι προσφύγων. Όπως έχουμε λαθροεπιβάτες και λαθροκυνηγούς, έχουμε και λαθρομετανάστες. Η πανεπιστημιακή έδρα έχει πάει στη Θεσσαλία. Η υγειονομική έδρα έχει εξαφανιστεί. Η στρατιωτική διοίκηση έχει φύγει. Τι έχουν καταντήσει λοιπόν οι εκλεγμένοι βουλευτές της Φιότιδας επί 45 χρόνια τη Λαμία, το κέντρο της Ρούμιλης, ένα χωριό της Θεσσαλίας. Να τους δώσουμε λοιπόν συγχαρητήρια όχι μόνο όμως αυτούς, αλλά και σε αυτούς που τους ψήφιζαν. Διότι αυτοί φταίνε για την κατάντια της Λαμίας αυτή τη στιγμή. Εγώ θυμάμαι, κύριε Στεργιόπουλε, τη Λαμία όταν ήρθα για πρώτη φορά το 79, αν θυμάμαι καλά, κάπου 80, και παρουσιάστηκα στο Cape. Ήταν μια πόλη η οποία με άφησε κυριολεκτικά άφωνο. Έσφιζε από ζωή. Τα καταστήματα γεμάτα από κόσμο, κυκλοφορούσαν. Δηλαδή, έβλεπε τα στρατόπεδα. Ένας χαμός. Δυναμικά αναπτυσσόμενη οικονομία, ναι. Τι γίνεται τώρα. Βέβαια, θα αφήσω απ' έξω, προσέξτε, κάτι σημαντικό για να μην το συνδυάσουμε. Όλες αυτές οι περίοδοι ήταν που ζούσαμε, ξέρετε, σε μια οικονομική φούσκα. Έτσι. Αλλά είχαμε όμως ένα κράτος το οποίο πατούσε πάνω στην κεντρική Ελλάδα. Είχαμε ένα κράτος το οποίο στηριζόταν στη Στερεά Ελλάδα, στη Ρούμελη, στη Λαμία. Τώρα δεν έχουμε τίποτα. Θέλεις να κάνεις κάτι στο πανεπιστήμιο, πρέπει να πάρεις την άδεια της Θεσσαλίας. Ξέρετε όμως ότι υπάρχουν και πόλεις περιφερειακά, άλλες πρωτεύουσες νομών, που μέσα στην κρίση έχουν γνωρίσει τρομερή ανάπτυξη. Μα τι συζητάμε τώρα. Θα σας πω ένα κλασικό παράδειγμα. Η Κρήτη, εν προκειμένου, μόνο σε κάθε χωριό δεν έχει βάλει σχολή πανεπιστημιακή. Γιατί? Γιατί πήγαν οι βουλευτές, οι Κρήτες του ΣΥΡΙΖΑ, και κολλήσανε τον κύριο Γαβρόγλου, τον αστράτευτο κύριο Γαβρόγλου, στον τοίχο. Του είπανε, θα κάνεις αυτό, αυτό και αυτό, αλλιώς τελείωσε. Οι δικοί σας εδώ που τους ψηφίσατε, και συγγνώμη για την αλλαγή του πληθυντικού, τι κάνανε? Όταν μάλιστα προσπάθησα να το θίξω το θέμα προμηνών, τους έλεγα, πείτε στον κύριο Γαβρόγλου ότι αύριο παρετήστε. Να μην φύγει η έδρα του Πανεπιστημίου τουλάχιστον. Προφανώς δεν έγινε τίποτα και η έδρα σηκώθηκε και έφυγε. Δώσαμε 7.500 ψήφους, κύριε Στεργιόπουλε, στους Ανέλ και στο ποτάμι στη Φιότιδα. Τι γίνανε αυτοί οι ψήφοι? Εμπόριο του ονόματος της Μακεδονίας έγιναν. Θα έπρεπε να ντρεπόμαστε κυριολεκτικά. Θα έπρεπε να ισχύνονται αυτοί οι ψηφοφόροι, οι οποίοι πήγαν και κυριολεκτικά εγκλώβησαν την Ελλάδα για 99 χρόνια τη δημόσια περιουσία, για ένα τέταρτο μνημόνιο και ένα πέμπτο το οποίο θα έρθει με τον κύριο Μητσοτάκη. Σας τα λέω, κρατήστε τα, εδώ θα είμαστε. Θα μειωθούν οι συντάξεις, θα αυξηθούν οι φόροι, θα αυξηθούν τα δημόσια έξοδα και θα πληρώνουμε περισσότερα. Σας τα λέω για δεύτερη φορά. Σας είχα προειδοποιήσει και το 2015 και δεν με ακούσατε. Αν δεν ακούσετε και τώρα, να βάλετε ένα φραγμό στη διαδικασία, τι είναι τρόπο, βάζοντας την Ένωση Κεντρών στη Βουλή, με μια έδρα τουλάχιστον στη Φιότιδα, για να έχουμε ένα λόγο να τους λέμε δεν θα το κάνετε αυτό. Γιατί Λάζαρο Σαββίδη? Το ανέφερα πριν από λίγο. Εγώ νομίζω ότι αν ήμουν εκλεγμένος, κύριε Στεργιόπουλε, στη Φιότιδα, δεν θα έφευγε το πανεπιστήμιο από εδώ. Δεν θα ερχόντουσαν ελευθερομετανάστες στις Θερμοπύλες. Θα τους φιλοξενούσαμε γιατί είμαστε φιλόξενος λαός. Ας μην λέμε ότι έχουμε και τον φιλόξενο Ζήνα, τον θεό των ξένων, αλλά δεν θα τους πηγαίναμε στις Θερμοπύλες. Οι Θερμοπύλες είναι ένα, πώς να σας πω, ένα μέρος το οποίο κόβει λεφτά. Ή θα έπρεπε να κόβει λεφτά. Είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο. Το ξέρει το Hollywood, αν έχετε το θεό σας. Και δεν το ξέρουν εδώ οι δικοί μας. Ο κύριος Μπακογιάννης, ο οποίος έπαιρνε 4.500 ευρώ αποζημίωση ως περιφερειάρχης, δεν τους πήγε στο Καρπενήσι. Τους έφερε εδώ στη Λαμία, για να είναι κοντά στην Εθνική Οδό και να μπορούν οι άνθρωποι να μπαινοβγαίνουν στην Αθήνα. Αυτά, κύριε Στεργιόπουλε, δεν θα γινόντουσαν. Δεν θα έφευγε η στρατιωτική διοίκηση από τη Λαμία. Ούτε το νοσοκομείο θα έχει την κατάντια που έχει τώρα. Και προφανώς θα είχαμε τακτοποιήσει και το θέμα της Πανελλήνιας εκθέσεως και τα ιαματικά λούτρα. Ακούστε, εγώ δεν ήρθα εδώ για να χαϊδέψω αυτιά, ούτε να υπόσχομαι διάφορα πράγματα. Είναι διαδικασίες αυτές οι οποίες θα πάρουν χρόνο. Αλλά όσο τα αφήνουμε, τόσο τελματώνουν.
Κάποια στιγμή τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας θα γυρίσουν και θα μας πούνε: εσύ τι έκανες όταν γινόντουσαν οι εκλογές, γιατί τους ψήφιζες αυτούς, δεν ήξερες? Και θα επανέλθω σε αυτό που είπατε. Δεν ξέρουν οι νέοι τι πάνε να ψηφίσουν. Τι να σας πω. Τίθεται ερώτημα σοβαρότατο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία στο Δελτίο, κύριε Σαββίδη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία που εδώ. Να είστε καλά. Με αυτή η πολιτική κουβέντα. Να είστε καλά.